Ηλιάς Ραψοδία Νη, στίχος 80. Λέγαμε για το γεγονός ότι ο Ποσειδών άγγιξε με το σκύπτρο του τους δύο αίαντες και τους έδωσε μένος δύναμη. Να πούμε τι σημαίνει μένος. Το μένος είναι μία μοναδική ζωτικότης που εκφράζεται ως ρόμι, τόσο σωματική όσο και ψυχική. Είναι το σφρίγος του ανθρώπου, η εσωτερική φωτιά του. Ο Πρόκλος λέει επίσης πως στη τριάδα του Δία Ποσειδώνα και Πλούτωνα, ο Δίας είναι ο πατήρ, ο Ποσειδών είναι η δύναμης και ο Πλούτων είναι ο νους. Το δύναμης δηλαδή πάλι συσχετίζεται με το Ποσειδώνα. Βέβαια το τι σημαίνουν αυτά, τα εξηγεί παρακάτω. Θέλει, ναι. Ο Όμηρος αναφέρει επανειλημμένος το μένος. Στην Ρο Ραψοδία 565 λέει «Ο Έκτορ έχει του πυρός το μένος». Στη Χ Ραψοδία στο 96 λέει «Άσβεστον μένος είχε ο Έκτορ». Στην Α Ραψοδία στο 104 τα μάτια του Αγαμέμνονος από το μένος του λάμπουν σαν φωτιά. Το ξύλο θρέφει τη φωτιά. Λέει «Μενοικαία» για την πυρά του Πατρόκλου θα το πει αυτό. Μενοικαία, ναι, τη φωτιά την ονομάζει Μενοικαία. Ψή Ραψοδία 139, την πυρά μάλλον, την πυρά. Όπως ο Σίτος και ο Ίνος θρέφουν το σώμα. Λέει ότι είναι το μένος του ανθρώπου ο Σίτος και ο Ίνος. Το λέει στη Γιώτα Ραψοδία στο 706 και στο ΤΑΦ 161 και αλλού, είναι αυτό που λέμε ο μεταβολισμός στον ανθρώπινο οργανισμό. Θρέφουν... Μεταβολίζουν την τροφή. Ναι, και θρέφουν το σώμα. Αμενινός επίσης, ένα πολύ ωραίο επίθετο, σημαίνει ο άνευ ζωτικής δυνάμεως, αυτός που στερείται ζωτική δύναμη. Νεκίων αμενινά κάρινα, τα αδύναμα κεφάλια των νεκρών, λέει και στη Λάμδα Ραψοδία Νέκια της Οδύσσιας. Μενινό σημαίνει επιθυμός φοδρός. Μενοικής είναι αυτός που είναι ανάλογος προς την επιθυμία. Μενοικαία δέτα λέει, δηλαδή φαγητό που, πώς να το πούμε, που καταλαγιάζει την πείνα. Είναι τόσο φαγητό όσο χρειάζεται για να χορτάσεις. Το αναφέρει επανειλημμένος μενοικαία δέτα. Οι πρόγονοι μας δεν έτρωγαν υπερβολικά, όταν περιέπεσαν σε παρακμή το έκαναν, αλλά όλος ο Όμηρος αναφέρεται στο φαγητό το οποίο είναι ανάλογο προς την επιθυμία. Λοιπόν, μετά την παρένεση του Ποσειδώνος, οι δύο ήρωες διαπιστώνουν την ευεργετική επίδραση του Θεού. Το μένος τους είναι η ζωντανή έκφραση των αποτελεσμάτων της παρενέσεως. Μίλησα προηγουμένως για το βιβλίο αυτού του κυρίου Μπεζεντάκου, Νικόλαου Μπεζεντάκου, «Η ρητορική της ημερικής μάχης». Ο Μπεζεντάκος διαπιστώνει 72 πολεμικούς παρενετικούς λόγους στην Ιλιάδα. Υποκίνηση παρένεση. Ναι, παρένεση. Παρενετικούς πολεμικούς λόγους. Στην Οδύσσια δεν υπάρχουν παρενετικοί λόγοι. Δεν έχουμε πόλεμο στην Οδύσσια. Ίσως στο τέλος με τους... Και επίσης κάτι άλλο που λέει. Η πολεμική παρένεση δημιουργεί μια ανάπαυλα στη μάχη. Λέει, είναι σαν ο ίδιος ο ποιητής να χρησιμοποιεί την παρακίνηση προς τη μάχη, αντί της ίδιας της μάχης. Παίζει δηλαδή, δεν παρουσιάζει διαρκώς, παίζει με τα μοτίβα του, με τις ιδέες του, δεν παρουσιάζει διαρκώς πολεμιστές να σκοτώνουν ένας τον άλλον, παρουσιάζει για την παρότρινση στη μάχη, παίζει με διάφορα σχήματα. Να κάνω μια παρέμβαση τώρα. Ρε Δημήτρη, και ένας προπονητής όταν ετοιμάζει την ομάδα να κατέβει στο γήπεδο, τι κάνει, αυτό δεν κάνει. Παρακίνηση, εμψυχώνει, δίνει στοιχεία που να εφορμήσουν οι αγωνιζόμενοι και με διάφορους τρόπους του σωθεί να δημιουργηθεί αυτό το μένος. Το μένος. Το μένος είναι αυτό που θα κάνει, θα τους κάνει. Να βγουν βαθιασμένοι έξω. Μένος, ορίστε, ζωτική δύναμη. Ακριβώς, αυτό κάνει. Πολύ σωστά. Και πριν να κλείσουμε το θέμα, να πούμε αυτό που είπαμε που παρατήρησες στο διάλειμμα, ότι άγγιξε με το σκύπτρο τους δύο αίαντες και τους άλλαξε, είπες ότι η Βασίλισσα, πώς το είπες, όταν η Βασίλισσα χρήει έναν νέο νηπότη της Αγγλίας, ναι, τον αγγίζει με το ξύφος, δηλαδή με μια μορφή ράβδου,
και τον... του αλλάζει την κατάσταση. Τον... Δηλαδή ένα από κοινός άνθρωπος τον αναβιβάζει σε υπότι. Σε... Ναι. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, δεν έχουν τίποτα δικό τους, όλα τα πήραν από εμάς. Έτσι εκείνοι αυτά... Μην τους το λες και τους πληγώνεις, κάθε τόσο πληγώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι άλλοι. Με το ξύφος πληγώνονται. Εμείς τι θα κάνουμε, με ενδιαφέρει, που είμαστε, που έχουμε σύμπλεγμα κατωτερότητος και νομίζουμε ότι... Ξενόφερτα. Ναι, ότι όλα αυτά είναι ξενόφερτα. Ή εκείνοι τα εφήβραν. Όχι, να τα, εδώ είναι. Έτσι εκείνοι αυτά προς αλλήλους αγόρευαν, οι δύο έαντες μεταξύ τους. Λένε, εσύ, εγώ αισθάνομαι καινούριο ζωτικότητα. Γιατί, γιατί, να, κάτι που το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα και το ξέχασα και το θυμήθηκα αυτή τη στιγμή. Η μέρα ξεκινάει στη Λάμδα ραψοδία. Έχει περάσει ολόκληρη η Λάμδα, ολόκληρη η Μη και τώρα είμαστε στη Νη ραψοδία, που σημαίνει ότι έχει προχωρήσει η μέρα. Οπότε έχουν κουραστεί να μάχονται. Έχουν τραυματιστεί οι κυριότεροι ήρωες. Τους είδαμε τραυματισμένους, που σημαίνει ότι δεν έχουν μόνο κουραστεί σωματικά, έχουν κουραστεί και ψυχικά. Έχουν όλο το βάρος του πολέμου πάνω τους μόνοι τους. Οπότε χρειάζονταν μια τέτοια ένεση, ας το πούμε, δύναμης και... Ψυχικό τόπο. Μπράβο, ναι. Έτσι αυτοί λοιπόν προς αλλήλους αγόρευαν, περιχαρείς, χάρμη γηθόσινη. Όχι μόνο γηθόσινη, χαρούμενη δηλαδή, και για την ορμή τους, χάρμη, τώρα θυμήθηκα. Χάρμη σημαίνει πόλεμος. Περιχαρείς για την ορμή τους προς τη μάχη που μέσα τους ο Θεός έβαλε. Και όσον ο γεΐοχος όπισθεν όρθωνε τους αχαιούς, ο Ποσειδών, εκείνοι κοντά στα γρήγορα πλοία ανέψυχαν το οφειλοκάρδι τους. Ανέψυχον φίλων ήτορ, η λέξη αναψυχή είναι ομυρική. Και εκείνον συνάμα από το σκληρό κάματο, τα γόνατα είχαν λυθεί και άγχος στην καρδιά τους είχαν, είχαν δηλαδή σωματικό και ψυχικό κάματο, καθώς έβλεπαν τους Τρώες που από το μέγα τείχος είχαν κατεβεί προς τον όμιλο. Αυτούς εκείνοι ισορώντας υπό τα φρύδια δάκρυα έχυναν και ούτε έλεγαν πως θα αποφύγουν το κακό. Τους, από την ψυχική κούραση, τους πιάνει μια απελπισία, ναι. Αλλά ο ενωσύχθων εύκολα προσεγγίζοντας τις κρατερές παρότρινε φάλαγγες, τον τεύκρο πρώτα και τον λίγητο ήλθε κελεύοντας, παροτρύνοντας, και τον ήρωα Πινέλαιο και τον Θώαντα και τον Διήπειρο και τον Μυριώνη και τον Αντίλοχο, μάστορες αητής, μάστορες της μάχης. Αητή είναι μία από τις πολλές λέξεις για τη μάχη, για τον αγώνα, τον πόλεμο. Όπως είδαμε, χάρμη παραπάνω. Αυτούς παροτρύνοντας έπειτα ρωτά προσείπεν. Ξανά, παρενετικός λόγος. Ξεκινά από εδώ ο λόγος του Ποσειδώνος. Εδώς αργεί, λέει, κούρι, νέοι, εσείς εγώ αν πολεμήσετε είμαι πεπισμένος. Εσείς, εγώ, πώς, τι μετάφραση είναι αυτή. Εσείς αν πολεμήσετε, εγώ είμαι πεπισμένος. Ναι, μάλιστα. Τώρα το είδα, τώρα το πρόσεξα. Επειδή διαβάζω συνήθως το πρωτότυπο. Αν πολεμήσετε λοιπόν, είμαι πεπισμένος ότι θα σώσετε τα πλοία μας. Αν εσείς τον θλιβερό πόλεμο αμελήσετε, α, μπράβο. Εδώ ξεκινάει, λέει για πρώτη φορά αμελήσετε, μεθύσετε, μεθύημι το ρήμα. Θα το δούμε επανειλημμένος. Εμφανίζεται επανειλημμένος. Μέσα στον λόγο του Ποσειδώνος εμφανίζεται έξι φορές εμφανίζεται το ρήμα αυτό με διάφορες μορφές. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αν λοιπόν αμελήσετε τον θλιβερό πόλεμο, θα δείτε την ημέρα που από τους Τρώες θα δαμαστείτε. Μέγα θαύμα αυτό που με τους οφθαλμούς μου ορώ, δεινό, που εγώ έλεγα ότι ουδέποτε θα τελεστεί. Τους Τρώες, τις ημέτερες να έρχονται νύες, στα δικά μας τα πλοία δηλαδή, εκείνοι που πριν με ελάφια που έτρέπονταν σε φυγή έμοιαζαν, που στο δάσος των τσακαλιών και των λύκων βορρά γίνονται. Έτσι άσκοπα καθώς περιπλανιούνται, χωρίς μένος και όρεξη για μάχη.
Μέχρι τώρα, λέει, οι Τρώες ήταν κλεισμένοι μέσα στο κάστρο, δεν έβγαιναν έξω και έμοιαζαν με ελαφάκια που γίνονται βορρά των τσακαλιών και των λύκων. Δεν το περίμενα, λέει, ότι αυτό θα συνέβαινε. Έτσι οι Τρώες, πριν στο μένους και τα χέρια των Αχαιών, να μένουν δεν ήθελαν απέναντι. Ούτε για λίγο. Τώρα, μακριά της πόλεως, μακριά τη δική τους την πόλη, στα πλοία μάχονται. Και εδώ υπάρχει μία έκφραση συγκλονιστική, που περιγράφει αυτό που μας συμβαίνει σήμερα. Τι συνέβη και βγήκαν οι Τρώες και μάχονται με τέτοια δύναμη. Πού οφείλονται όλα αυτά? Ηγεμόνος κακότητη με θυμοσύνητε λαών. Από του ηγεμόνος την κακότητα και την αμέλεια του λαού, την αδιαφορία του λαού. Αυτό που μας συμβαίνει σήμερα. Του ηγεμόνος η κακότητα και η αμέλεια η αδιαφορία του λαού. Συνευθύνη, συνεπευθυνότητα και του λαού και του... Λοιπόν, δεν αρκεί μόνο η κακότητα του ηγεμόνος. Πρέπει να είναι και ο λαός αδιάφορος, αμελής. Το λέει και ο Αριστοτέλης αυτό. Είναι τα τελευταία στοιχεία ενός πολιτισμού που καταραίει. Η αδιαφορία και η ανεκτικότητα. Ο στίχος είναι 107 της Νέας Ραψοδίας. Και η ανεκτικότητα. Η ανεκτικότητα, αυτό είναι, με θυμοσύνη. Ανεκτικότητα στο έγκλημα, ανεκτικότητα σε ό,τι γίνεται γύρω μας, δεν πειράζει. Συνήθεια και η... Ναι, μήπως και εμείς βουτήξουμε και εμείς κάτι. Με θύμη είναι το ρήμα, σημαίνει αμελό, αδιαφορό. Θα το ξαναπεί, θα το ξαναδούμε. Που επειδή με εκείνον έρισαν, να αμυνθούν δεν θέλουν. Μάλωσαν μεταξύ τους, λέει. Φταίει ο ηγεμόνας, η κακότητα του ηγεμόνος για τον Αγαμέμνονα, φυσικά. Που επειδή με εκείνον έρισαν, να αμυνθούν δεν θέλουν, μιλάει για τον Αχιλλέα. Να αμυνθούν των ταχυπόρων ιών, των πλοίων. Αλλά σκοτώνονται ανάμεσα σε αυτές. Αλλά και αν εντελώς αλήθεια αίτιος είναι ο ήρος Ατρίδης, ο Ευρυκράτης Αγαμέμνων, ένεκα που δεν σεβάστηκε τον ταχύποδα Πηλεΐωνα, και λέει ο Ευστάθιος, εφιός λέει ο Όμηρος, ανάμνηση Αχιλλέως παρενέβαλεν. Αυτό συμβαίνει, το έχουμε ξαναδεί. Από καιρού εις καιρόν αναφέρει με κάποιο τρόπο τον Αχιλλέα, ο οποίος λείπει. Ο πρωταγωνιστής λείπει από το πεδίο της μάχης. Όμως αναφέρεται από καιρού εις καιρόν όπως τώρα. Λέει δεν σεβάστηκε τον ταχύποδα Πηλεΐωνα, τον Αχιλλέα. Σε εμάς δεν ταιριάζει να αμελήσετε τον πόλεμο. Ας επανορθώσουμε το θάτον, το γρηγορότερον. Και άλλο ένα ρητό εδώ. Θεραπευτές οι φρένες των γενναίων. Η φράση είναι, στίχος 115, η φράση είναι «Ακεστέ τι φρένες εστλών». Ακεστός σημαίνει θεραπευτός. Ακή είναι η θεραπεία. Μία λέξη. Την ίδια φράση θα την αναφέρει στην όμικρον ραψοδία στο 203 με άλλο τρόπο. «Στρεπτέ μεντε φρένες εστλών». Δηλαδή, λέει ο Ευστάθιος, «ευδιόρθωτη». Ράων γάρ επανορθούνται οι σπουδαίοι το αμαρτηθέν. Τι λέει, εύκολα λέει, οι σπουδαίοι άνθρωποι στο δρόμο αλλάζουν αυτό, γνώμη. Ναι. Γνώμη δεν αλλάζει ο Βλάξ, εκεί. Εμένει στην ίδια απόφαση που έχει, στην ίδια γνώμη του. Θέση. Στην ίδια θέση του, ναι. Τι σημαίνει, γιατί λέμε ότι πρέπει να αλλάζεις γνώμες. Γιατί οι περιστάσεις αλλάζουν. Δεν είπαμε να είναι άλλος ο επιπόλαιος και άλλος ο άνθρωπος ο οποίος αλλάζει τη γνώμη του σύμφωνα με τις περιστάσεις. Ήρθαν νέα στοιχεία. Αλλάζουν τα δεδομένα. Τι θα κάνεις, θα παραμείνεις εκεί μπετόν αρμέ? Προσαρμογή στην αλλαγή δηλαδή. Η αλλαγή είναι κάτι που συμβαίνει. Θέλουμε δεν θέλουμε, συμβαίνει. Κάθε μέρα είμαστε γυρεότεροι από την προηγούμενη. Εντάξει, αν δεν το λάβουμε υπόψη αυτό, να τελειώσουμε με αυτήν εδώ τη φράση. Ότι αυτό, ότι είναι ευδιόρθωτες οι γνώμες των σπουδαίων ανθρώπων. Αλλάζουν ανάλογα με τα δεδομένα.